Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 73. Narrative. Ενώπιον των εξελίξεων αυτών, πολλοί διαρωτώνται αν ο στρατηγός De Gaulle, παρά τις προσπαθίες που καταβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και εργατικών προβλημάτων, έχει ελπίδες επιτυχίες. Οι περισσότεροι Γάλλοι είναι απεσιόδοξοι. Ο πρόεδρος De Gaulle, λέγουν, έχασε την ευκαιρία. Είχε τη δυνατότητα να εξυγχρονίσει τη Γαλλία κατά την παρελθούσαν δεκαετία, αλλά προτίμησε να σπαταλήσει τους σπόρους του εις όνειρα δόξης, όπως ήσαν τα πυρηνικά σχέδια πυράβλων, η άστοχος εξωτερική πολιτική, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, η άρνηση να δεχθεί την Αγγλία στην κοινή αγορά, η πότε θερμή, πότε ψυχρή στάση έναντι της Γερμανίας, η καταδίκη του Ισραήλ και η απόπειρα για την διάσπαση του Καναδά. Οι επικριτές του λέγουν τώρα, ο πρόεδρος De Gaulle προσπαθεί να επιτύχει εις διάστημα μερικών μηνών εκείνο που δεν ειδηνήθη να πραγματοποιήσει επί μία δεκαετία. Αλλά δεν θα υπάρξει εσωτερικό θαύμα. Οι εντυπωσιακοί αποφασίς του να μην υποτιμήσει το γαλλικό φράγκο του επιτρέπει να ανασάνει αλλά διολίγων χρονικών διάστημα. Χρειάζονται πολλά να γίνουν για να εξυγχρονιστεί η βιομηχανία και να διατηρηθούν μικρέ και μεσαία εταιρείε που αντιμετωπίζουν χρεοκοπία. Μία αύξηση των εξαγωγών θα είναι δύνατο να βοηθήσει την Γαλλία στην κρίση μόνο αυτή τη στιγμή. Αλλά θα είναι δυνατό να αποτρέψει την κρίση και να προλάβει νέα εσωτερική αναστάτωση. This is the end of Unit 73.